Γεια σας Αντριάνο, μπίγκο εδώ, τι κάνετε, πως είστε? Νέο ματσάκι σήμερα, παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Στο προηγούμενο ματς παίξαμε την Μπαρσελόνα, θέλαμε 3-3 γκολ στο 90 και φάγαμε γκολ στο 88. Είχα μια τρίχα στα γυαλιά. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε με τον Ολυμπιακό, πρέπει να κερδίσουμε παιδιά και οι άλλοι να φέρουν κανένα χ, αλλά βλέπω Ίντερ και Γιουβέντους όλο πεντάρες και τεσσάρες ρίχνουν είδα στα ματσάκια. Να ξέρετε ότι το Burger League είναι τουρνουά διαγωνισμού. Αν εγώ πρώτο κερδίζετε ένα God of War, αν εγώ δεύτερο κερδίζετε μια 3,5 συνδρομή στο PS Plus και αν εγώ τρίτο μια 20 ευρύ κάρτα για το PS Store. Πώς παίρνετε μέσα στο διαγωνισμό? Με τη συμμετοχή σας, με τα σχόλια, με τα like, με αυτά που με στηρίζετε. Όσοι γράφουν σχόλια και με στηρίζουν και κάνουν, θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί είναι άδικο για αυτούς που γράφουν και παίρνουν μέρος στο Burger League, συμμετέχουν και με βοηθάνε. Και θα είναι άδικο να έρθει κάποιος στο τέλος του πρωταθλήματος και θα κάνω 46 βίντεο. Είναι άδικο που θα έρθει ένας άσχετος απλά μόνο και μόνο για τον διαγωνισμό για να κερδίσει το βίντεο. Όχι, θα το κερδίσει κάποιος ο οποίος είναι στο κανάλι, τρώει χρόνο στο κανάλι, στηρίζει, με βοηθάει, το αξίζει. Βέβαια θα γίνει κλήρωση. Βέβαια θα γίνει κλήρωση όσοι στηρίζετε, όλα τα άτομα. Θα το κάνω και σε βίντεο κανονικά να το δείτε. Αυτά. Πάμε να παίξουμε το ματσάκι μας, γράφουμε όλα. Πάμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Παίζουμε στο Old Trafford, που δεν έχουμε χάσει ακόμα στο Old Trafford. Να βάλουμε τα μαύρα, βάλει ο Ολυμπιακός αυτά. Δεν υποτιμάμε καμία ομάδα, γιατί όταν υποτιμήσαμε είπαμε χάσαμε τη Βαλένθια. Ας βγει ο Ρίγκα να πει ο Ρομέρο να έχουμε έναν αμυντικό. Να έχουμε έναν τερματοφύλακα. Νομίζω κομπλέ είναι η ομάδα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να πάρουμε το match. Γιατί τελευταία δεν τα πάμε και πολύ καλά. Χάσαμε Βαλένθια. Εντάξει, κερδίσαμε με μια πεντάρα την Ατλέτικο. Αλλά μετά με την Μπαρτσελόνα μπορούσες να την κερδίσεις, ρε Αντριάνο. Τι έκανες εκεί. Στο πατζούρι, ρε Λουκάκο. Δεν μπορείς να το στέλνεις συνέχεια. Δοκάρι, όχι, δεν μπορεί. Από κάτω το χειριστήριο δείχνει τον Alex Sanchez. Για πραγματικά να κάνει να κερδίσουμε, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμε το Old Trafford. Θα παίξει από εκεί, ναι, πάμε. Ατάκι και φύγαμε. Παίζει και ο Φελαίνι, έτσι. Two changes for Manchester United today. David De Gea starts in goal. Chris Smalling. Ολυμπιακός έφαγε λιγότερα γκολ από εμάς. Πάμε όμως. Μπράβο στο Λουκάκο εκεί μπροστά. Και παίξε πάμε. Και τον είδε στο Ποκμπά. Τον είδε στο Ποκμπά που έχει φύγει. Εδώ και δύο ώρες έχει φύγει. Γιατί δεν τη δίνεις στο Ποκμπά και τη δίνεις όπου να είναι. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω, ρε φίλε. Θα πεις αφού δεν δείχνεις εκεί. Πώς δεν δείχνω εκεί. Εκεί δείχνω. Τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση. Έλα, πάμε. Τι κάνεις, ρε Φελάινι, δεν μπορείς να... Σε σπρώχνει άλλος και δεν μπορείς εσύ. Τι είσαι, 5 χρονών, άτ. Παίζει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, δεν έχω ακουμπήσει μπάλα, ρε παιδί. Η μόνη ομάδα μέχρι στιγμής που παίζει τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν γίνεται αλλιώς. Έφυγε το Λουκάκο. Ένα μηδέν. Μπράβο. Πάει εκεί έξαλλο στον κόσμο. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται. Άντε να ξυπνάμε λίγο. Φελανί γιατί τον έχει εκεί μπροστά, μην πηγαίνεις μπροστά. Πάρτε να έχει Ποκμπά, τώρα που είναι ζεστό. Μπράβο. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging.
Να δούμε και στο ημίχρονο τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Δες εδώ. Ωραία, ωραία, το γύρισες πίσω. Έστω μια τις τρεις δεν μπορεί να φέρει τέσσερις, πόσες ήταν. Να φέρει κανένα χ, να περάσουμε, να κερδίσουμε. Good movement. They're getting forward here, Manchester United. Sanchez. 2-0 ο Sanchez. 2-0 ο Sanchez. Ο Alex. Και δείχνει το όνομά του, Alex. Ίσως να είναι και ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Ωραία, ωραία. Πάμε. Άρα, Λουκάνικο. Πρέπει να βάζουμε όσα πιο, goal, όσα πιο πολλά γκολ μπορούμε, γιατί μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να βάλουν 2-3, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τόσα μάτς έχουμε παίξει και βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι όλα τα μας χαρούμενα. Βέβαια, είναι από τις καλύτερες αρχές που έχω κάνει, αλλά δεν ρισκάρουμε τίποτα, παιδιά. 3-0 ο Αλέξης. 3-0 ο Αλέξης. Τα πόδια του πατάνε στον αέρα, βλέπετε. Ωραία, ωραία. Πάμε. Κατρίκο ο Αλέξης μέσα σε 9 λεπτά. Από το 10 μέχρι το 19. Μπράβο. Έλα. Got the tackle in. Miralas. Miralas. Miralas, I mean. Τι Miralas. And they're going at the opposition with speed. Kevin Miralas. Still countering here. Ναι, Miralas. Παίξε. Fellaini. Αν και στο Trafford, εντάξει, είναι πιο εύκολα τα μάτς. Τι κάνει και χάθηκε. Και είναι γκολ. Κάτσε να δοκιμάσουμε και τα φάουλ. Όχι, πολύ δυνατό. Αυτό γιατί πήγε τόσο δυνατό. Ενώ με την ίδια λογική είχα κάνει τέτοιο φάουλ με τον Μάτα από πλάγια και δεν είχε πάει έτσι. Δεν κάνω κάτι. Απλά πάω λίγο το αναλογικό μπροστά. Αυτό. United moving smoothly through midfield. It was good play until they got that challenge in. Πάμε, ρε, το έχουμε. 3-0 είναι, δεν αγχώνομαι προς το παρόν. Παίζει καλά, όμως βλέπω, βγάζει τα ανοίγματά του. Να, βλέπεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Άουτς, ουφ. Μυραλάς. Έλα. Τον έπαιξε τον Αλέξη. Και 4-0 ο Αλέξης. Μεγάλο σκόρο ο Αλέξης και ο Λουκάκου τρελός assist μπορεί. Τρελός assist. Και δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, τερματικά. Ωραία, 4-0. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. Onto the attack now. Pardo again. Έλα. Tackle goes in. Το έχουμε, το έχουμε. Young. Mata. Και ανεβαίνει ο Φελαϊνί, θα μας τρελάει ο Φελαϊνί σήμερα. Δεν μπορεί ο Φελαϊνί με κανέναν παίχτη. Με κανέναν. Antonio Valencia. Nemanja Matic. Alexis Sanchez. Μα. Goalkeeper there, Silvio Proto. Comfortable save. Kevin Miralas. Kevin Miralas. Oh, oh, oh. 4-1. Σας είπα. Κάνουμε ράνουμε, αλλά έκανα και λάθος εγώ. 6.
Well, you can see how close that was to actually hitting the bar, but it's into the roof of the net. Spectacular. It is, and the keeper couldn't get across. It was a decent strike. Λάξε μια τέσσερα, δεν νομίζω να φάω τέσσερα, ρε φίλε. Corner, corner. We've got a corner now. Σάντζες, κεφαλιά. Κεφαλιά ο Σάντζες. 5-1. Και πανηγυρίζει έξαλλος. Ο Αλέξης. Εύκολο. Φαίνεται διαφορά. Φαίνεται, έχει διαφορά με τις άλλες ομάδες. Όλα ο Σάντζες σήμερα. One team really on their game today, the other very off color. Να το σου, Αλέξης, πάλι. There's a dangerous feel to this attack. It's looking good from their point of view. Mata tried to tackle here and he's done that. And it's played Martin. To Mata. Chris Smalling. Εγώ πιο πολύ το δεύτερο ημίχρονο φοβάμαι. Μπορεί εκεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, απλά λέω. That's good movement forward here. Ο, για ποιον. Λέω και εγώ, πού πάει και δεν είδα. Well defended. Ο, shots on here. Out. He tried to place it. He got it rather wrong. Yeah, probably did choose the wrong option. Should have tried to get some power behind that shot. Έλα, ωραία. Καλά πήγε το ημίχρονο. Τρία λεπτά. Γιατί. Now this looks promising. And the referee's given Manchester United the free kick. Τον είδες, μπράβο. Antonio Valencia. Δύσκολο. Now with Mata. Now τέλος. 5-1 το ημίχρονο, πάμε πάρα πολύ καλά. Να δούμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Μπάρτσα, τότε να μην τέρα. Δεν τη θυμάμαι την άλλη. Ποια άλλη ήταν. Α, Γιουβέντους. Μπαρτσελώνα χάνει 1-0. Γιουβέντους 1-1 με τη Ρεάλ. Η τότε να με 1-0 νικάει και Ίντερ. 0-0 Ίντερ με τη Λάτσιο. Εντάξει, δεν νικάνε όλες. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε για το δεύτερο. Να καθυσυχάζουμε. Πάμε δυνατά. Attack building for Manchester United. Αν και εντάξει. Look very good indeed, but the move has broken down. Πάρτινα. Τι δίνει πλέον, έκτημα θέλει. Και να κάνει καμιά αγγέλα τα χέρια, έτσι. Πέφτει ο Λουκάκου μόνος του. Piece of interplay between the two. Morales. Here's a chance to attack. And that's across the field to try and switch the play. Can he do it? I thought he was going to score there. I thought he should have scored. There's some movement in the dugout. Ah, δεν πήραμε την κεφαλιά. Τι γίνεται. Morales. Morales. Coming on strong and looking to play their way through now. Έλα. Τι γίνεται. Offside call. I must say, it is the most difficult thing in all the officiating, I think. But this assistant. Θα με χαλαρώσει αυτό το παιχνίδι, θα με χαλαρώσει το επόμενο και θα φάω εγώ κανένα πεντάρα εκεί. Speed the players move now. As it turns out, what a great call. Lukaku. Here's Paul Pogba. Now the shot. He'll be a lot happier having made that save after some earlier unconvincing moments. Yeah, he'd be relieved as well because he's been getting a bit. Bravo, of stick behind the goal. Lovely ball from Sanchez. Ah man, a pernusse. Ah man. Ah man, that was good. Ah, a pernusse, αυτό, eh? Pogba. Now here's a chance to get at the opposition.
Μπέταξε out ο άλλος. Fellaini. Mata. And here's the shot. Ναι, το κόβω να μπαίνει άλλο γκολ. Πόγκμπα. Άντε βρε Πόγκμπα. Δεν μιλάω καθόλου, ίσως, ναι. Γιατί έχω, με έχει πιάσει τρία. Alexis trying to steer it through. Αμα! Looking to take the corner quickly. Delivered by Mata. Very good distance to the clearance. Έλα ρε, δεν σε δω, αντεπίθεση. Now they've got a chance. Δεν μπορεί ο Γιάνγκ, δεν φτάνει ποτέ. It's an excellent cross. There was danger, but he's cleared it. Σ' άλλο μάτς, άμα ήταν για ένας γρήγορος τώρα εκεί. Έξι-ένα ποιος, ο Αλέξης. Ο Αλέξης. 6 ο Αλέξης. Τα έχει βάλει όλα ο Αλέξης. Κάτσε να γίνουν οι αλλαγές εδώ σιγά σιγά. Should be the game. Well, you don't often see them let this kind of lead slip. 11 γκολ Αλέξ γενικά στο πρωτάθλημα. Αλλά τα έχει βάλει όλα Αλέξ. Ναι, τα έχει βάλει όλα σήμερα. The position that the youngsters always want to go for. I think it's unglamorous, but it's been a glamour show today from this fella who's going to be taken off now. Well, he's shown us how to play in the pass threaded Opa. Through. It was good progress with this attack. Cleared away by the defender. Morales. Comes in with a tackle. Ah. Pogba. Tried the back heel. Πάλι καλά, δεν είναι δυνατό, βλέπεις. Δεν κάνουμε δυνατά σούτ εδώ πέρα. Moving forward with some danger to the Lukaku. And the goalkeeper. Α, Lukaku και πάλι αδύναμο σούτ. Lukaku. Using his physical power to protect the ball. And they're going to have to restart with a throw. Fellaini. Romelu Lukaku going forward well. Cut off. Έλα στο 77. Ποιο είναι το επόμενο μάτς, πες μας. Κάνε την αλλαγή, κάνε την. And I must say, it is the most difficult thing in all the officiating, I think. But this assistant has got eagle eyes. Well, I certainly wouldn't want to do that job because the speed that players move now, as it turns out, what a great call. Με ποιον έπαιζε τότε να τώρα. Νομίζω το πρόγραμμα της τότε να ακολουθά. Λουκάκου δεν μπορεί να κάνει την ατάσταση. Romelu Lukaku. Good block. Έλα, Λουκάνικος! Really getting at the opposition this far up the pitch. Ah, foul, dude. Engels. Ωραία, τελείωσε αυτό το match. Το κερδίσαμε, οπότε πήραμε 3 βαθμούς. Μακάρι εύχομαι να μας βοήθησε αυτό το match με τους 3 βαθμούς. Να φτάσαμε κανέναν άλλον. Και στο άλλο να είναι καμιά ομάδα που να μπορούμε να την κόψουμε κανένα βαθμό. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Sanchez. Now here's a chance to get at the opposition.
Antonio Valencia. Σάι, τι είναι. Δεν το αφήνει ο διαιτητής. Kevin Morales. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. Well, he has got a chance to get the cross in. Έλα, βρε. Nemanja Matic. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. The referee's decision. Two added minutes. Και να φεύγει ο Αλέξης. He's on the move all the time and makes lots of these interceptions. And here they are on the attack. Shots on here. Oh man. Λοιπόν, δεν θέλω να το πάρει κάτι προσωπικά, αν είναι Ολυμπιακός, έτσι. Παιχνίδι είναι. Όποιος και αν ήταν, θα προσπαθούσα να βάλω όσα πιο πολλά γκολ γίνεται για να κερδίσουμε. 19 σουτ είχα. Οι άλλοι είχαν ένα στο τέρμα και βάλανε και γκολ. Λοιπόν, νικήσαμε. 2-1 κέρδισε τότε, να με, αν είναι δυνατόν. Η Γιουβέντους κέρδισε τη Ρεάλ 1-2. Μα με Μπεσίκτας, πες μου. Και έχουμε και λέμε. Γιουβέντος πρώτη, Τότεναμ δεύτερη με τους ίδιους βαθμούς, άρα είναι πρώτη και οι δύο, απλά η Γιουβέντος έχει περισσότερα γκολ. Ίντερ τρίτη και εμείς πήγαμε τέταρτη, με 14. Πλέον από τον πρώτο έχουμε 2 βαθμούς διαφορά και όχι 3. Φτάνουμε μέσα στην τριάδα που αυτό μας καίει. Παίζουμε με Μπεσίκτας που είναι 18η. Η Μπάγκερν γιατί είναι 19η, τόσο κακιά είναι. Μόνο μια νίκη έχει. Η Παρή είναι τελευταία. Έχει 6 ήττες και μία νίκη. Η Παρή είναι... τέλος πάντων. Οκ. Και η Ρεάλ είναι 15η. Τι γίνεται. Λοιπόν, οκ. Μην ξεχνάτε ότι το Burger League είναι ένα πρωτάθλημα διαγωνισμού. Τα έχουμε πει στην αρχή για τις θέσεις, τι δώρα δίνουμε. Παίρνετε συμμετοχή με το να κάνετε κάποιο σχόλιο, κάποιο like, να με στηρίζετε. Εμείς θα το πούμε στον επόμενο αγώνα που ευχόμαστε να είναι νίκη, γιατί θα είναι και εκτός έδρας, θα είναι διπλό. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάρτε το διπλό γιατί θα τρελαθώ. Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Γεια σας!